Κυρία Βουρδουμπά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Συζητήσαμε χθες εκτενώς τα όσα διημήφθησαν στην χθεσινή συνεδρίαση. Πέραν της αποχώρησης, μπήκαμε και στην ουσία, γιατί είχαμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αφού ξεκαθαρίσουμε, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε και εσείς, ότι η περίοδος αφορά 16-22 και ότι όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση αφορά ίχνος εξωτερικού, όχι εσωτερικού, κακόβουλο λογισμικό και όχι ΕΕΠ, αλλά περιμένω να τα ακούσω από εσάς. Ναι. Θέλω να μου πείτε, γιατί δεν είχατε προγραμματίσει ενδεχομένως μία πρόσκληση στον κύριο Ράμο, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο θα είχε την ευκαιρία να μιλήσει και για το πόρισμα. Θέλατε να είναι πολύ εξειδικευμένη η συνεδρίαση και να αφορά αποκλειστικά στο δικό σας θέμα? Ναι, να το ξεκινήσω από την αρχή. Από την αρχή. Βεβαίως. Η σύγκληση της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έγινε με τα 2/5, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτά 2/5 δεν ήταν η κυβερνητική πλειοψηφία. Mm-hmm. Άρα όλα ποιοι αυτά, σας ψήφισαν, άρα, για να όλα κάνετε αυτά, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25, mm-hmm, αν θυμάμαι καλά. Με αυτή την έννοια, λέω, είναι προκλητικό να έρχονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης που ούτε καν ήθελαν να μπει αυτό σαν ξεχωριστή συζήτηση, να χρησιμοποιούν για το δικοματικό καυγά που θέλουν να στείνεται προεκλογικά, να χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η χθεσινή συνεδρίαση είχε μια συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, που ήταν οι υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό για την περίοδο 16-19 που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ το μεγαλύτερο διάστημα και 19-22 που ήταν κυβέρνηση, που είναι κυβέρνηση ακόμα η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς καλύπτει και τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις στη χώρα μας και με αυτή την έννοια και οι ευθύνες καταλογίζονται και στις δύο. Η χθεσινή κουβέντα, τα είπατε και χθες αναλυτικά, έδωσε αρκετά πράγματα. Κατά τη γνώμη μας, τα πιο σημαντικά από αυτά είναι ότι πράγματι επιβεβαιώνεται παγίδευση, πράγματι επιβεβαιώνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί σύγχρονη τεχνολογία. Κακόβουλο λογισμικό. Ναι. Uh-huh. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν μια σειρά από ζητήματα τα οποία επίσης αναδείχθηκαν από τη χθεσινή συνεδρίαση, τα οποία τα σημειώνουμε γιατί κατά τη γνώμη μας έχουν τη σημασία τους. Το ένα είναι ότι, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση σήμερα για τον νυν πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ο τότε πρόεδρος της ΑΔΑΕ, την περίοδο 16-19, δεν έκανε τον κόπο να παρευρεθεί. Δήλωσε ασθένεια. Ναι, δεν παρευρέθηκε πάντως. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο βγήκε και προέκυψε και αναφέρθηκε κιόλας, είναι αυτή η μετατροπή από κακούργημα σε πλημέλημα της συγκεκριμένης διαδικασίας, όπου οδήγησε αρκετούς χτες από όσους κατέθεσαν στην Επιτροπή να πούνε ότι πλέον δεν υφίσταται τέτοιο θέμα γιατί έχει παραγραφεί και το καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με την πρόσκληση του κυρίου Ράμου, εμείς από την αρχή είπαμε ότι είναι αναγκαία και γι' αυτό και τη στηρίξαμε το να έρθει ο κύριος Ράμος να παρουσιάσει το πόρισμα της ΑΔΑΕ στην Επιτροπή, ακριβώς γιατί από την αρχή που ξεκίνησε η ιστορία με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις, είπαμε ότι παρότι δεν έχουμε αυταπάτηση ότι μπορεί να φτάσει στο μαχαίρι, στο κόκαλο και άλλα τέτοια που ακούγονται, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει και από το χέρι μας για να μην υπάρχει συγκάλυψη, για να βγουν όσο δυνατόν περισσότερα από αυτά που έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα να βγουν στο φως. Ξέρουμε ότι αυτό το οποίο είναι η πηγή, είναι η αιτία που οδηγούμαστε σε τέτοιου είδους φαινόμενα, ακραίας παραβίασης δηλαδή προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων, είναι ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί χρόνια τώρα, στο οποίο έχουν συμβάλει όλες οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει όλο αυτό το διάστημα και το οποίο το έκανε ακόμα χειρότερο η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο που ψήφισε το Δεκέμβρη, στον οποίο προφανώς αντιταχθήκαμε, γιατί έχει κυριαρχήσει μια λογική σε όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Έχετε δίκιο, αλλά δεν είχαμε τέτοια κατάχρηση και τα προηγούμενα χρόνια. Τουλάχιστον όπως προκύπτει σήμερα από τις αποκαλύψεις. Ξέρετε, αυτό το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα είναι ότι κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Και αυτό αφορά μια σειρά ζητήματα. Το έχουμε δηλαδή σαν εμπειρία στα ζητήματα της οικονομίας, στα ζητήματα των μισθών, του βιωτικού επίπεδου. Σε όλα αυτά μπορείς να το βρεις αυτό το στοιχείο. Προφανώς λοιπόν είναι πολύ διωγγωμένα αυτά τα οποία μέχρι τώρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον όγκο, την έκταση των παρακολουθήσεων. Και με αυτή την έννοια λέμε και για μας είναι σημαντικό να έρθει ο κύριος Ράμος να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία, να βγουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Βέβαια, χαρακτηρίσαμε συμπαιγνία αυτό που έγινε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Συμπαιγνία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών στο ΚΚΕ. Και είναι φανερό και από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε ένα άλλο θέμα, μια άλλη ημερήσια διάταξη για να κάνει αυτό το σοου με την αποχώρηση, αλλά και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας που δεν ήθελε καν να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ότι και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ έχουν λερωμένη τη φωλιά τους σε σχέση με τις υποκλοπές στο ΚΚΕ, γι' αυτό και δεν θέλουν να βγουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα, ποιος βρίσκεται από πίσω από τις παρακολουθήσεις και ούτω καθεξής. Να πω ότι τέτοιου είδους κοκορομαχίες προφανώς είναι για να στείνονται τα εκβιαστικά διλήμματα ενόψει εκλογών και θα τις δούμε προφανώς και το επόμενο διάστημα πολύ εύκολα. Να ρωτήσω κοκορομαχία. 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 Μιλάμε ούτως ή άλλως. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Εννοείται, εννοείται. Γιατί και το ένα κόμμα και το άλλο, ναι, αντιλαμβάνονται το όλα στο φως μόνο όταν αυτό αφορά το άλλο. Επιτρέψτε μου, κύριε Βουρδουμπά, είχε καταγγελθεί ότι παρακολουθεί το ΑΓΕΘΑ επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν ελέγχθηκε. Όχι, όχι, όχι. Προφανώς, απάντησα στο συγκεκριμένο πράγμα στον προηγούμενο γύρο και ήμουν πολύ συγκεκριμένος και είπα ότι υπάρχει μια κλιμάκωση αυτό το πράγμα. Το σταθερό που δεν είναι θέμα κλιμάκωσης είναι ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει το πεδίο των παρακολουθήσεων. Δώστε μου όμως τη δυνατότητα, γιατί ο κύριος Γαϊτάνης προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατά τη γνώμη μου ψευδή εικόνα, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν αριθμούς. Ένα πράγμα που ξεκαθαρίζει το πώς βιώνει σήμερα την κατάσταση η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι η ίδια πραγματικότητα και αυτό που αντιμετωπίζει καθημερινά στο σπίτι του. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, όταν πάει να γεμίσει το αυτοκίνητό του βενζίνη και ούτω καθεξής. Αυτή η πραγματικότητα δεν αλλοιώνεται από κανένα νούμερο. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε και με νούμερα, τα 10 τελευταία χρόνια, ναι, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα, ο μέσος μισθός, έχει μειωθεί κατά 22%. Ο ονομαστικός μισθός. Όχι με τον πληθωρισμό που υπάρχει και την ακρίβεια όλο το τελευταίο διάστημα. Επίσης, από εκεί που το 2011 ήταν το 19,5% η συμβάση μερικής απασχόλησης, τώρα είναι 29,5%. Αυτά τα πράγματα τα έχουν δημιουργήσει, αυτή την κατάσταση την έχουν δημιουργήσει όλες οι κυβερνήσεις όλο αυτό το διάστημα. Που ήταν Νέα Δημοκρατία τα πιο πολλά χρόνια, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ ως συμπληρωματικές δυνάμεις, να το πω έτσι, αυτές τις κυβερνήσεις. Με αυτή την έννοια λέω, αυτή την πραγματικότητα που βιώνει ο κόσμος, που έχει μεγαλώσει τη δυσαρέσκεια την οποία αντιλαμβάνεται και βιώνει, κατά τη γνώμη μας πρέπει να την κάνει ενεργή και επιλογή η οποία θα πιάσει τόπο το επόμενο διάστημα και αυτό αφορά και τις εκλογές όποτε και αν αποφασίζει ο κ. Μητσοτάκης να τις κάνει, αφορά όμως και την καθημερινή συμμετοχή του στον αγώνα, στη δράση, γιατί αυτός είναι τελικά και ο μόνος δρόμος ο οποίος μπορεί να αντιστρέψει μια πραγματικότητα και ένα κλίμα και να καταφέρει να σπρώξει κιόλας μια κατάσταση στο να αποκαλυφθούν και ζητήματα που αφορούν το βούρκο των υποκλοπών, τον οποίο ζούμε εδώ και περίπου ένα χρόνο, το οποίο δημιουργεί ακόμα χειρότερη κατάσταση και ένα ακόμα πιο δυσόδες τοπίο, κρύβοντας κιόλας από μόνο ότι είναι προφανώς ένα πολύ μεγάλο θέμα, ταυτόχρονα βάζοντας και κάτω από το χαλί άλλα επίσης πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε σήμερα.